Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται χιλιάδες επιχειρηματίες που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει σε περίπτωση που έχουν κόκκινα δάνεια. Όταν υπάρχει φωτιά στο σπίτι του γείτονα, σίγουρα θα είναι και στο δικό σου. Παρ' όλα αυτά, αν δεν βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα, αν η χώρα δεν μπει σε αριθμούς δουλειάς προοπτικής, τότε θα αρχίσουμε να ανησυχούμε έτσι κι αλλιώς. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι 765.000 σύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΑ. Από αυτές, περίπου 200 με 300 μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια και 250 εργαζόμενους έχουν κόκκινα δάνεια τα οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν τα ξένα φαντς από τις τράπεζες. Μαζί με τα μη εξυπηρετούμενα όμως, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, τα φαντς θα μπορούν να αγοράζουν και εξυπηρετούμενα δάνεια. Μια ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία σίγουρα θα έχει δουλειά για τα επόμενα πολλά χρόνια, σίγουρα είναι μέσα στους στόχους. Άλλες 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κόκκινα δάνεια. Η τύχη αυτών όμως θα κριθεί στη διαπραγμάτευση του Φεβρουαρίου. Από αυτές τις μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, περίπου 6.000, έχουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο δάνεια. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες έχουν εξαφανιστεί. Κουφάρια τα οποία βρίσκονται και εντός Αττικής, αλλά πολύ περισσότερο σε άλλες βιομηχανικές περιοχές διάσπαρτες στη χώρα, όπου δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, επιχειρηματίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν εξαφανιστεί. Αντιπαράθεση προκάλεσε στην Επιτροπή της Βουλής το γεγονός πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζει το σχέδιο που είχε διαπραγματευτεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρεί η κυβέρνηση η ανακεφαλαιοποίηση να συνδυαστεί με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Εσείς βεβαίως το νόμο αυτό δεν το ψηφίσατε, γιατί λέγατε ότι εμείς ήμασταν ξεπουλημένοι στις τράπεζες. Και πού αποφασίσατε να ξεπουληθείτε? Στα κοράκια, κυρίες και κύριοι. Το νομοσχέδιο δίνει παράταση 2 μηνών στην πώληση, όχι όμως στην διαχείριση στεγαστικών πρώτης κατοικίας, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι δεν αποκλείεται οι δανειολήπτες να δεχτούν κλήσεις από τις νέες εταιρείες όταν αυτές συσταθούν και αγοράσουν τα δάνεια από τις τράπεζες.